το πράσινο φως για τη δική της ψηφιακή ταυτότητα των πολιτών άναψε η Ελβετία. Είναι κάτι που αποφασίστηκε από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο μετά την έγκριση ενός νόμου για το κρατικό σύστημα ψηφιακής ταυτότητας, το οποίο θα ξεκινήσει ήδη από το 2026. Ο Ομοσπονδιακός Νόμος για τα Διαπιστευτήρια Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και άλλα ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια, επίσης γνωστός ως νόμος EID, στοχεύει στην αντιμετώπιση ανησυχιών σχετικά με το απόρριτο και την κατάχρηση δεδομένων. Έρχεται ως απάντηση στην απόρριψη ενός προηγούμενου νόμου, όπου οι φόβοι για κακή διαχείριση προσωπικών πληροφοριών από ιδιωτικές εταιρείες οδήγησαν τους ψηφοφόρους να τον απορρίψουν. Η Υπουργός Δικαιοσύνης Ελίζαμπεθ Μπάουμ Σνάιντερ τόνισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να προστατεύσει τα δεδομένα των πολιτών στο πλαίσιο του νέου συστήματος, δηλώνοντας ότι θα είναι 100% κρατικό. Οι θεμελιώδεις αρχές της αυτοκυριαρχίας, του απορρίτου βάσης σχεδιασμού, της ελαχιστοποίησης δεδομένων και της αποκεντρωμένης αποθήκευσης δεδομένων θα είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος ψηφιακής ταυτότητας. Οι χρήστες θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο, αποφασίζοντας πότε και πού θα χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή ταυτότητα και θα αποθηκευτεί μόνο στα smartphone τους, όπως έχει αναφερθεί από ελβετικά μέσα ενημέρωσης.